συλλόγου, που μπορούν να παίρνουν μέρος στις συνεργειακές εκτελέσεις. Φέτος η Βασιλόπιτα για μας έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και το Λύκειο κλείνει 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Μισός αιώνας ζωής είναι πολλά χρόνια, με μια ιστορία και δράση που την έζησαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Το Λύκειο ιδρύθηκε το 1966 και την πρώτη δεκαετία της ύπαρξής του, η κυριότερη δράση του ήταν η συγκρότησή του ως πολιτιστικού σωματείου, αλλά και η ίδρυση του μικρού λαογραφικού μουσείου που θυμόμαστε όλοι στο πάρκο. Δειλά-δειλά εμφανίζονται και οι πρώτες χορευτικές ομάδες, ράγονται οι πρώτες λιγοστές χορευτιές, πολλές δε βγαίνουν από τα μπαούλα των συμπολιτών μας για να τις χρησιμοποιήσουμε στις πρώτες εκδηλώσεις εντός και εκτός Νάουσας. Πρώτη πρόεδρος η Καϊρόη Πάζη, τότε διευθύντρια του ΙΚΑ, δεύτερη η Ανθούλα Πετρίδου και από το 1974 και μετά η Κέτη Τσίτσι, που παρέμεινε πρόεδρος μέχρι το 1998. Κατά τη δεύτερη δεκαετία, εκείνο που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι το άνοιγμα που κάνει το Λύκειο στην κοινωνία της Νάουσας με την εγγραφή πολλών νέων μελών και το ενδιαφέρον που δημιουργεί στους πολίτες αυτής της πόλης να νοιαστούν για το λογογραφικό τους πλούτο και να το ενισχύουν σε όλες τις δραστηριότητές του και κυρίως στον εκδοτικό του μουσείου, που συνεχίζει να είναι μία από τις κοινότερες δραστηριότητές του. Πολύ σημαντικά τα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό, με κυρίαρχο αυτό της Αμερικής, καλεσμένο από τους εκεί ομογενείς, αλλά και στο Παρίσι, στο Καρνεβάλ και Καρνεβάλ. Δυστυχώς, για την τρίτη δεκαετία του Λυκείου και λίγο πιο μετά, δηλαδή από το 88 περίπου μέχρι το 2001, δεν βρέθηκαν στο αρχείο του Λυκείου πρακτικά διευθυντικών συμβουλίων, ούτε παραδόθηκαν φάκελοι σε επόμενα διευθυντικά συμβουλία. Γι' αυτό οι πληροφορίες για τη δράση του Λυκείου αντλούνται μέσα από τα βιβλία ταμείου ή από προφορικές μαρτυρίες μελών και φίλων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτή η δεκαετία χαρακτηρίζεται από την πλούσια δράση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό της σηματιοθήκης. Οι περισσότερες φορεσιές έγιναν αυτήν την περίοδο, χωρίς βέβαια να λείπουν τα ταξίδια στο εξωτερικό και σε διάφορα φεστιβάλ. Ήταν κατά τη γνώμη μου η περίοδος που το Λύκειο είχε τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και από κρατικούς φορείς, αλλά και από ιδιώτες. Ήταν και οι εποχές φυσικά που το ευνοούσαν. Η 1996-2005, που όπως σας είπα μέχρι το 2001 πρακτικά δεν υπάρχουν, χαρακτηρίζεται από τη δράση των συμβουλίων του με την καθοδήγηση των επόμενων προέδρων, Βέτα Σχονού και κυρίας Μαρίας Πίπουλα, με συνέχιση των καθιερωμένων ετησίων εκδηλώσεων του Λυκείου, αλλά και τη διοργάνωση από το 1998 και μετά της ετήσιας γιορτής για τον πολιούχο της πόλης μας, τον Όσιο Θεοφάνη, για 10 συνεχή χρόνια. Μια διοργάνωση συνάντησης Λυκείων Ελληνίδων κάθε 19 Αυγούστου, μία από τις λιγοστές τότε πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού στην πόλη μας. Τώρα γίνεται και η παραχώρηση της λογογραφικής συλλογής του Λυκείου στο νεοειδηθέν τότε Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της πόλης, με κύριο σκοπό την προφύλαξη των εκθεμάτων που είχαν αρχίσει πλέον να έχουν πρόβλημα σωστή συντήρηση στο κτίριο στο κιόσκι. Με την πέμπτη δεκαετία του Λυκείου, 2005-2016, μπαίνουμε σε μια εποχή που ήδη τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δημιουργούνται πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα που ξεφυτρώνουν σαν αλυτάρια και το Λύκειο, όχι μόνο τοπικά, αλλά και πανελλήνια, προσπαθεί και νομίζω ότι τα καταφέρνει να πρωτοπορεί και να γίνεται ο φωτεινός φάρος σε όλους. Στην πόλη μας, εκείνο που κατάφερε το Λύκειο και που θεωρούμε πολύ σημαντικό, είναι η απόκτηση αυτού του κτηρίου με την αγορά του το 2009 από τους κληρονόμους Μιλωνά και έτσι αποκτάμε τη στέγη μας. Επιθυμία και στόχος πρέπει να πούμε της αείμνησης Προέδρου και της Τσίτσι, που όμως δεν κατάφερε στην πολυετή θετία της να επιτευχθεί, αφού οι προτεραιότητες τότε για το Λύκειο ήταν άλλες. Σημαντικότατη αυτή τη δεκαετία είναι η διοργάνωση από το Λύκειο της Νάουσας το 2009 του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Λυκείου των Ελληνίδων με θέμα «Από το λαϊκό πολιτισμό στις πολιτιστικές αγορές», για το οποίο συνέδριο ακόμα μιλάμε θετικά σχόλια όλος ο λυκειακός κόσμος, για την άψογη διοργάνωση με αξιόλογους ομιλητές,
που άνοιξαν καινούργιες προοπτικές για την είσοδο του Λυκείου στη νέα εκατοντεετία του. Το Λυκείο μας τώρα εκδίδει και δύο βιβλία, τις παραδοσιακές φορεσιές της Νάουσης του Δημοτικού Καρβούλη και επανεκδίδει το μυθιστόρημα της Θάλιας Σαμαράς του Δερμίου του Ναντάρ. Επίσης εκδίδει και τα πρακτικά του συνεδρίου, που τα στέλνει σε όλα τα λύκια της χώρας και το εξωτερικό. Θεωρούμε πολύ σημαντική την παρουσία του Λυκείου στο προολυμπιακό φεστιβάλ του Πεκίνου του 2008, συμμετέχοντας σε αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού. Αρχίζουν να γίνονται έντονες και εκπαιδευτικές δράσεις του Λυκείου, με σεμινάρια για τις παραδοσιακές φορεσιές, τους χορούς, τα μουσικά παραδοσιακά όργανα, με εκπαιδευτικές αποδράσεις και παρακολούθηση πολιτιστικών δρομένων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δημιουργούνται τμήματα παιδικής και ενηλίκων χοροδίας και από πέρσι έχουμε, το 2015 δηλαδή, τμήμα εκμάθησης στοιχείων ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε γυναίκες αλλοδαπές. Το κτίριο βελτιώνεται στο εσωτερικό του και στόχος είναι η αποκατάσταση του χώρου που θα δεχτεί την πλούσια ημαρτιοθήκη μας, γύρω στις 400-500 φορισιές έχει το Λύκειο, που ήδη έχουν καταγραφεί και είναι πρακτικά έτοιμες να μεταφερθούν. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά, αλλά θεωρώ ότι θα σας κουράσω. Τα 50 αυτά χρόνια στο Λύκειο δούλεψε και πρόσφερα ένα φιλοκερδός με διάθεση εθελοντισμού και αγάπη για την παράδοση πάρα πολλές κυρίες στα διοικητικά συμβούλια. Πέρασαν από τα τμήματά του δάσκαλοι χορού, ξεχωριστοί, που έδωσαν το δικό τους στίγμα στη διδασκαλία και τις παραστάσεις. Πέρασαν γενιές χορευτών που αγάπησαν το χορό, την παράδοσή μας, που έκαναν φιλίες μέσα στο Λύκειο, που έκαναν οικογένειες και γάμους. Σήμερα εμείς, το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε πολύ τυχερές, αλλά και περήφανες, που μας έλαχε να γιορτάσουμε και να διοργανώσουμε την επαιδειακή χρονιά των 50 χρόνων του Λυκείου. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις και να το γιορτάσουμε μαζί. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά και ανάμεσά μας σήμερα, και είναι τιμή και χαρά για μας, έχουμε δύο κυρίες που σχεδόν από το ξεκίνημα του Λυκείου ήταν από τα μέλη που συμμετείχαν σε διοικητικά συμβούλια παλιά. Είναι η κυρία Γεωργιάδου και η κυρία Λαταρίου. Θα τις παρακαλούσα πάρα πολύ.